Οι έμποροι της Καρδίτσας από σήμερα ετοιμάζουν τις βιτρίνες τους για την αυριανή πρώτη ημέρα των εκπτώσεων. Αν και αρκετοί ήδη τις δύο τελευταίες εβδομάδες είχαν αρχίσει να μειώνουν τις τιμές με το σύστημα των προεκπτώσεων, η αυριανή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για εμπόρους και καταναλωτές, καθώς οι πρώτοι στοχεύουν τη φετινή δύσκολη χρονιά να αυξήσουν τον τζίρο τους, ενώ οι καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν σε καλύτερες τιμές. Οι τιμές θα είναι πάρα πολύ καλές, διότι τα εμπορεύματα, θα το πω και θα το ξαναπώ, όπως συνήθως σε όλες τις εκπτώσεις, λέμε ότι είναι στόκ. Δεν είναι στόκ, είναι εμπορεύματα καινούρια, είναι εμπορεύματα τα οποία θα ξεκινήσουν οι εκπτώσεις με 20, 30, 40, 50 και 60%. Φυσικά δεν είναι δυνατόν από την πρώτη στιγμή να ξεκινήσουμε 50 και 60%. Εκεί ο καταναλωτής καλά θα κάνει να κρατήσει και ένα ερωτηματικό, να κάνει την έρευνα αγοράς, να ελέγξει, να υπάρχει αναγραφόμενη διπλή τιμή. Μόνο έτσι θα μπορέσει να είναι σίγουρος ότι γίνεται η έκπτωση και όχι εικονικές τιμές. Πιστεύω βέβαια ότι στην Καρδίτσα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, γιατί είμαστε όλοι μια χούφτα άνθρωποι, ο ένας ξέρει τον άλλον, κατά συνέπεια δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανείς κανέναν. Ζητούμε από τους καταναλωτές να προτιμήσουν την Καρδίτσα, ζητούμε να προτιμήσουν την τοπική αγορά.